Σύγχρονοι ασκητές. Μια εκπομπή μαρτυρία του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που μας παρουσιάζει σύγχρονες μορφές πίστεως, σιωπής και ασκήσεως. Σύγχρονοι ασκητές. Ο βίος, οι διδαχές και η απλότητα των σύγχρονων ασκητών πατέρων στην σημερινή κοινωνία της βουής, των απαιτήσεων και των προβλημάτων. Επιμέλεια Απόστολος Καπουδάκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή «Σύγχρονοι ασκητές», όπου θα συνεχίσουμε τη μελέτη της ζωής και των ασκητικών αγώνων του οσιωτάτου Ορθοδόξου Ρουμάνου μοναχού Πατρός Κλεόπα Ηλίε. Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, εξαιτίας του διωγμού των ετών 1959 με 1964 της αθεϊστικής κυβέρνησης του Βουκουρεστίου, ο πατήρ Κλεόπας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το μοναστήρι και να καταφύγει στα βουνά της Μολδαβίας. Εκεί τηρούσε το μοναχικό του πρόγραμμα, μελετούσε πνευματικά βιβλία, ενώ συνέγραψε και πολλούς ψυχοφελείς λόγους. Στην περίοδο του διωγμού, στο μοναστήρι Σιχαστρία, οι ακολουθίες γινόταν με δυσκολία εξαιτίας ελλείψεως λειτουργών. Οι πνευματικοί ήταν ελάχιστοι, οι πιστοί ερχόταν στο μοναστήρι με αόριστους φόβους, ενώ οι νέοι που επιθυμούσαν να παραμείνουν γινόταν δεκτοί μόνο ως εργάτες με λαϊκά ρούχα. Ο νέος ηγούμενος της Ιχαστρίας, ο πατήρ Καλλιόπιος, απέτρη, είχε τοποθετηθεί με την θεία πρόνοια να διευθύνει αυτή την αδελφότητα. Αυτός ήταν μαθητής του πατρός Κλεόπα, με τον οποίον είχαν μείνει μαζί και στο μοναστήρι Σλάτινα. Ανέκαθεν ήταν ένας πατέρας δυναμικός, τολμηρός, ζηλωτής για τα εκκλησιαστικά πράγματα και καλοσυνάτος. Όλες αυτές οι αρετές, μαζί με την χάρη του Θεού, τον βοήθησαν να κρατήσει τον ίδιο ζήλο και τάξη στην αδελφότητα της Ιχαστρίας επί 12 χρόνια. Οι ακολουθίες γινόταν απρόσκοπτα όπως και στο παρελθόν. Γινόταν κήρυγμα, οι πιστοί επισκεπτόταν το μοναστήρι και η άσχημη κατάσταση των ετών 1959 μέχρι 1962 βελτιώθηκε μετά το 1963. Έτσι, μπορούμε να πούμε μαζί με τον προφήτη Δαβίδ: «Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός, οποιόν θαυμάσει αμόνος». Τον Αύγουστο του 1964, η απερίγραπτη χαρά απελευθερώσεως όλων των Ρουμάνων σκλάβων και εξορίστων εξαιτίας του κομμουνιστικού καθεστώτος είχε γεμίσει τις καρδιές όλων. Οι φυλακές απέμειναν άδειες. Αυτοί που είχαν επιζήσει ήταν πλέον ελεύθεροι και τα μοναστήρια και όλη η χώρα ανέπεμπαν ευχαριστήριες προσευχές προς τον Θεό και όλοι ήλπιζαν πλέον για καλύτερες μέρες στο μέλλον. Στο τέλος εκείνου του μήνα, ένας μοναχός από το μοναστήρι Σιχαστρία μαζί με έναν ενάρετο χριστιανό έφτασαν στη σπηλιά του πατρός Κλεόπα που ήταν άγνωστη στους πολλούς. Εκεί ζήτησαν από τον πατέρα Κλεόπα να επιστρέψει στο μοναστήρι. Στις 29 Σεπτεμβρίου, την ημέρα μνήμης του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού, ο πατέρας Κλεόπας με τον μαθητή του, τον πατέρα Βαρσανούφιο, επέστρεψαν στη Μονή Σιχαστρία. Η επιστροφή τους ήταν μια μεγάλη πανήγυρης για την Μονή. Πατέρες και αδελφοί τον ασπάζονταν με δάκρυα στα μάτια και δόξαζαν τον Θεό, διότι επέστρεψε υγιής στο κελί του ο μεγάλος ηγούμενος και διδάσκαλός τους. Από ευχαριστία στον Θεό, εκείνη τη νύχτα έκαναν ολονύκτια αγρυπνία. Την επόμενη μέρα, ο πατέρας Κλεόπας την πέρασε μαζί με τον πνευματικό του, τον πατέρα Παΐσιο. Η είδηση της επιστροφής του στη Σιχαστρία διαδόθηκε σε λίγες μέρες
σε ολόκληρη τη Ρουμανία. Σιγά σιγά άρχισαν πάλι να επισκέπτονται τη Μονή ομάδες-ομάδες πιστών από παντού, ζητώντας συμβουλές και την ευλογία του μεγάλου Στάριτς. Έτσι άρχισε και πάλι ο πατέρας Κλεόπας να παρηγορεί τον λαό του Θεού, να κηρύττει καθημερινά λόγους ψυχοφελείς, να εξομολογεί και να ελκύει πολλούς στο ζυγό του Χριστού δια της προσευχής και των λόγων του. Κάθε μέρα ερχόταν στο κελί του δεκάδες και εκατοντάδες άνθρωποι από όλη τη χώρα και κυρίως από το εξωτερικό. Εκεί άκουγαν τις συμβουλές του και τα ενθυρρυντικά λόγια, έκαναν πνευματικές και θεολογικές ερωτήσεις από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες και ο καθένας έφευγε ικανοποιημένος και χαρούμενος, διότι είδε το γέροντα και αξιώθηκε να λάβει την ευλογία του. Έτσι έγινε γνωστός σε όλη τη χώρα και οι πάντες δόξαζαν τον Θεό, διότι τους χάρισε αυτή την ουράνια ευλογία. Το πρώτο που ζητούσε ο πατέρας Κλεόπας από τους πιστούς όλων των ηλικιών και κοινωνικών τάξεων ήταν η τήρηση με ευλάβεια της Ορθοδόξου πίστεως, δηλαδή όλα τα δόγματα και τα μυστήρια της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Χωρίς την αληθινή πίστη δεν μπορεί κανένας να σωθεί, έστω και αν έχει επιτελέσει όλα τα καλά έργα. Κατόπιν, ο Στάριτς έδινε μεγάλη σημασία στην εξομολόγηση των αμαρτιών, προτρέποντας τους πιστούς να εξομολογούνται το λιγότερο 4 φορές το χρόνο. Τους δίδασκε τα εξής: «Αδελφέ, όταν βλέπεις ότι στο σπίτι ασθενεί ο πατέρας σου ή η μητέρα σου, δεν καλείς πρώτα τον γιατρό, αλλά και τον ιερέα, διότι ο γιατρός δεν μπορεί να προσθέσει ούτε ένα λεπτό στη ζωή μας. Και αν μπορέσει να επιμικρύνει λίγο τη ζωή μας, αυτό δεν το κάνει από τον εαυτό του. Το παν έγκυται στη θέληση του Θεού. Να καλείς τον ιερέα και να του λέγεις: «Πάτερ, έλα και εξομολόγησε τον πατέρα ή την μητέρα μου σύμφωνα με τα βιβλία της Εκκλησίας μας». Κατά την εξομολόγηση, αυτός που εξομολογείται είναι καλό να λέγει ο ίδιος όλα όσα έπραξε, διότι και όταν ακόμη δεν σφάλουμε με τα έργα, σφάλουμε όμως με το νου ή με το λόγο. Και ο ιερέας στο τέλος να τον λύνει από τις αμαρτίες του με την χάρη που του έδωσε ο Χριστός. Κατόπιν μπορείς να καλέσεις τον γιατρό, διότι εάν ο άνθρωπος πεθάνει καθαρός και εξομολογημένος, η Εκκλησία μπορεί να τον βγάλει από την κόλαση. Αλλά εάν δεν εξομολογήθηκε και έφυγε με βαριά αμαρτήματα, δεν θα μπορέσει καμία ακολουθία να τον βγάλει από την κόλαση. Χωρίς ειλικρινή εξομολόγηση δεν υπάρχει σωτήρια. Η πανοσιώτης του συνιστούσε στον καθένα να έχει τον πνευματικό του στην ενορία στην οποία υπάγεται. Ενώ, εάν κάποιος επιθυμούσε να κάνει μία εξομολόγηση με κάθε λεπτομέρεια, μπορούσε να την κάνει ειδικά σε γέροντες πνευματικούς. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιστοί που ήθελαν να εξομολογηθούν στο μοναστήρι ήταν υποχρεωμένοι να έχουν την ευλογία του ιερέως του τόπου τους. Αναφέρουμε εδώ ότι η πανοσιώτης του είχε για εξομολόγηση, εκτός από τον ικανό αριθμό προσκυνητών, περίπου 40 μοναχούς και αδελφούς της αδελφότητος Ιχαστρία, στους οποίους προστίθεντο πολλοί μοναχοί και μοναχές από άλλα μοναστήρια, καθώς και έγγαμοι ιερείς και αρκετοί ιεράρχες. Μέσω της εξομολογήσεως στον πατέρα Κλεόπα, πολλοί αφιέρωναν την ζωή τους στον Χριστό. Εκείνος όμως τους ρωτούσε εάν θα μπορέσουν να επιτελούν τον κανόνα τους και τα άλλα καθήκοντα της μοναχικής ασκήσεως. Εάν κάποιος του υποσχόταν ότι μπορούσε να κάνει τον κανόνα των προσευχών του, ο Στάριτς του έδινε ένα μικρό κανόνα προσευχών, αναλόγως της ηλικίας, της δυνάμεως και του ζήλου που διέθετε. Από τους χριστιανούς ζητούσε να προσεύχονται όσο μπορούν περισσότερο, όπως μας διατάζει και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος: «Αδιαλείπτος προσεύχεστε».
ο Στάρετς συνιστούσε γενικά στον καθένα να διαβάζει τις πρωινές προσευχές της Εκκλησίας μας και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Το βράδυ πρώτου ύπνου την παράκληση της Παναγίας με το καντήλι αναμένο και τις υπόλοιπες ώρες να λέγει την ευχή του Ιησού. Όμως, περισσότερο από όλους, προσευχόταν ο ίδιος για την Εκκλησία, τους πιστούς, τους περιπεσώντας σε βαριά αμαρτήματα, τους ασθενείς και τους δοκιμασμένους από συμφορές του βίου. Έτσι, οι προσευχές του πατρός Κλεόπα ενίοτε επέφεραν θαυμαστά αποτελέσματα, διότι εκπληρωνόταν τα αιτήματα των χριστιανών. Οι ασθενείς θεραπεύονταν και επέστρεφαν από τα νοσοκομεία υγιείς. Οι θεραπείες των ιατρών είχαν θετικό αποτέλεσμα και γενικώς η ευλογία του Θεού με τις ευχές του πατρός Κλεόπα πήγαινε παντού. Κατόπιν ζητούσε από τους πιστούς να πηγαίνουν τακτικά στην εκκλησία τις Κυριακές ή, σε περίπτωση κάποιας ανάγκης, μία φορά στις 15 μέρες. Όταν δεν μπορούσαν να πηγαίνουν, τότε να στέλνουν κάποιον από την οικογένεια, είτε τον σύζυγο, είτε την σύζυγο, είτε τα παιδιά ή ένα από αυτά, το οποίο ονόμαζε Απόστολος της οικογένειας. Ενώ στο σπίτι να διαβάζουν τα ιερά βιβλία, να προσεύχονται και να μην τρώγουν μέχρι να έλθει και ο Απόστολος της οικογένειας από την Εκκλησία. Προέτρεπε και στην εξομολόγηση να μην αναχωρεί κανείς από εσάς ανελέητος. Εάν δεν έχεις χρήματα να του δώσεις, δώσε του πατάτες, ένα καρβέλι ψωμί, ένα μαντίλι, δώσε του κάτι, έστω και το παραμικρό. Εάν δίνεις κάτι, δεν θα σου φανεί άσχημο να δώσεις άλλη φορά και περισσότερα, διότι η ελεημοσύνη σου φτάνει στον Θεό σαν αστραπή. Γιατί? Διότι συναντώνται δύο μεγάλες αρετές, η ελεημοσύνη και η ταπείνωση. Συμβούλευε τον καθένα να κάνει ελεημοσύνη στο όνομα του Χριστού ανάλογα με την δύναμή του, διότι αυτός που κάνει ελεημοσύνη δανείζει στον Θεό και σώζεται με πολύ ευκολία. Τι μας λέγει ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο? Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Ομοίως, συνιστούσε στους πιστούς να ζουν πάντοτε με αγάπη και χριστιανική αρμονία, σύμφωνα με το λόγο που μας λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Πρωταρχικό καθήκον, το οποίο ζητούσε από τους πιστούς, οικογενειάρχες των χωριών και των πόλεων, ήταν η γέννηση των παιδιών. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, ο πατήρ Κλεόπας απαγόρευε τελείως τις αμβλώσεις και τον φόνο των εμβρίων, διότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα στη ζωή των χριστιανών. Επίσης, συνιστούσε στους νέους να ζουν με αγνότητα μέχρι τον θρησκευτικό γάμο τους και να υπακούν τους ιερείς και τους γονείς τους κατά την εντολή που δόθηκε στον Μωυσή: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Ενώ σε αυτούς που ασχολούνταν με δικαστήρια και διαμάχες για επίγεια πράγματα, ο γέροντας τους ζητούσε να συμφιλωθούν μεταξύ τους και να ακολουθούν τη συμβουλή των ιερέων τους. Στη συνέχεια, ο πατέρας Κλεόπας τους δίδασκε με ψυχοφελείς λόγους αναλόγως της πνευματικής τους κατάστασης και τους απαντούσε στα τυχόν ερωτήματά τους. Κατόπιν, τους ευλογούσε με τον Τίμιο Σταυρό, τους έδινε εικονίτσες και θυμίαμα και τους έστελνε με ειρήνη στα σπίτια τους. Αφού αναπαύονταν λιγάκι, ερχόταν άλλες ομάδες χριστιανών να ζητήσουν τη συμβουλή και την ευλογία του. Ήταν μέρες, κυρίως το καλοκαίρι, στις οποίες ο πατήρ δεχόταν πολλές ομάδες προσκυνητών από όλη τη Ρουμανία με εκατοντάδες πιστούς. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πνευματική ιεραποστολή την οποία έκανε αδιάκοπα ο πατέρας Κλεόπας από το φθινόπωρο του 1964 μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου του 1998, οπότε και παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Χριστού. Δεδομένου ότι ερχόταν καθημερινά πατέρες και αδελφοί τόσο από το μοναστήρι Σιχαστρία όσο και από άλλα μοναστήρια για εξομολόγηση
και πνευματικές συμβουλές στον πατέρα Κλεόπα, η πανοσιώτης του επιθυμούσε να δώσει στον καθένα τις κατάλληλες συμβουλές, ανάλογα με τις πνευματικές του ανάγκες, καθώς τον καθοδηγούσε το Άγιο Πνεύμα. Οι μοναχοί, όπως είναι γνωστό, διάγουν ιδιάζουσα πνευματική ζωή. Έχουν ειδικό κανόνα καθηκόντων από τον πνευματικό τους, έχουν ιδιαίτερες πνευματικές απαιτήσεις και γι' αυτό έχουν ανάγκη από έμπειρο πνευματικό, ο οποίος θα μπορέσει να τους οδηγήσει στην οδό της μετανοίας εν Χριστώ. Γι' αυτό ο πατέρας Κλεόπας ρωτούσε τον καθένα τι πνευματικό πρόβλημα έχει. Κατόπιν, πόσο καιρό είχε να εξομολογηθεί, ποιος ήταν ο πνευματικός του, εάν έχει την ευλογία του ή όχι να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και εάν τον ελέγχει η συνείδησή του για κάποιο αμάρτημα το οποίο έκρυψε ή ντράπηκε να το ομολογήσει. Από τις απαντήσεις τις οποίες έδινε ο καθένας μπροστά στο γέροντα εξαρτιόταν και η πνευματική συμβουλή την οποία θα λάμβανε. Έτσι, αυτός που έπαιρνε τη συμβουλή του πατρός και την εφάρμοζε είχε μεγάλη χαρά και εσωτερική ειρήνη, ενώ εάν υποσχόταν να εφαρμόσει τον λόγο του και δεν το έκανε, είχε τον έλεγχο της συνειδήσεως και ήταν ανάγκη πάλι να επιστρέψει στον γέροντα. Εξομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Εξομολογήστε τον Θεό. Αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια.
και διαγαγώνει τον Ιλαή διαμέσου αυτής. Αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσα μεριτρά. Η συμβουλή που έδινε ο Στάρετς τόσο στους μοναχούς όσο και στους λαϊκούς ήταν αυτή. Εάν θέλεις να υπάγεις κατευθείαν στον Χριστό, πρέπει να περάσεις από δύο τείχη. Αυτά τα τείχη δεν είναι από πέτρα, κεραμίδια ή λάσπη, αλλά είναι δύο τείχη πνευματικά. Το ένα δεξιά είναι ο φόβος του Θεού, διότι αυτό μας λέγει ο προφήτης Δαβίδ. «Ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή». Το τείχος εξ αριστερών είναι ο φόβος του θανάτου, διότι μας λέγει το βιβλίο του Σιράχ. «Ιε,
μνήσθητη των εσχάτων σου και ουδέποτε αμαρτήσει. Αυτά τα δύο τείχη, ο φόβος του Θεού και ο φόβος του θανάτου, λυτρώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Άλλες συμβουλές, τις οποίες απίφθινε στους μοναχούς, ήταν αυτές. Να κάνουν υπακοή με αγάπη, λέγοντας και την ευχή του Ιησού με το νου και την καρδιά. Να συμμετέχουν στις γενικές υπηρεσίες της μονής και κάθε μέρα να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία και στις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Επίσης, ο πατέρας Κλεόπας συνιστούσε σε όλους τους μοναχούς και δοκίμους αδελφούς να υπακούν σε όλα στον πνευματικό τους. Εάν δεν μπορούν να εκπληρώσουν τον κανόνα που τους έβαλε, να ζητούν επί οικέστερο ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Να διαβάζουν καθημερινά ένα ή δύο κεφάλαια από την Αγία Γραφή, προπαντός την Καινή Διαθήκη. Ακόμη, να διαβάζουν τη ζωή του αντίστοιχου Αγίου της ημέρας και ένα λόγο από το γεροντικό ή από άλλα πνευματικά βιβλία. Συνιστούσε στους αδελφούς της Μονής να παραμένουν σταθεροί στην μοναχική τους διαγωγή και πολιτεία, να μην πηγαίνουν από τον ένα τόπο στον άλλο ή από το ένα μοναστήρι στο άλλο, να μην έχουν προσωπική περιουσία και να μην κάνουν τίποτε χωρίς την ευλογία του γέροντός τους. Εάν ερχόταν σε αυτόν μοναχοί ή άλλοι αδελφοί, οι οποίοι σκανδαλίζονταν από ορισμένα πράγματα, ο πατήρ τους προέτρεπε να στρέφονται στον εαυτό τους, ρωτώντας: «Τι νομίζεις εσύ?» Ένας καραβοκύρης, όταν πηγαίνει με το καράβι σε στενούς και επικίνδυνους τόπους, πιστεύεις ότι αυτός κοιτάζει τα άλλα καράβια? Αυτός είναι με τα μάτια του καρφωμένα πάνω στο δικό του πιδάλιο. Ή αυτός που πηγαίνει με το αυτοκίνητό του στον δρόμο, κοιτάζει μήπως οδηγεί ο διπλανός του το αυτοκίνητό του επικίνδυνα? Αυτός είναι με τα μάτια καρφωμένα στον δρόμο του, δεξιά, αριστερά, ψηλά και χαμηλά. Ο καθένας είναι με τα μάτια του στο αυτοκίνητό του. Έτσι κι εσύ. Είσαι με τα χέρια σου στο τιμόνι της ψυχής σου. Κοίταξε λοιπόν την ψυχή σου για να μην πέσει στον γκρεμό. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο καθένας σώζεται όπως τον καθοδηγεί η ψυχή του. Τρεις αδελφοί από το μοναστήρι Νεάμτς επισκέφθηκαν το γέρο Γεώργιο Λαζάρ, έναν άγιο άνθρωπο, ο οποίος έκανε και θαύματα σε αυτά τα μέρη, και αυτοί οι τρεις του είπαν: «Γέρο Γεώργιε, εμείς αναχωρούμε από το μοναστήρι αυτό, διότι σκανδαλιστήκαμε». «Γιατί όμως, αγαπητοί μου, σκανδαλιστήκατε?» τους ρώτησε ο γέρος. «Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό το μοναστήρι». Τότε ο γέρο Γεώργιος, ο οποίος ουδέποτε θύμωνε, είπε δυνατά τρεις φορές: «Μην κάνετε έτσι», και αναχώρησε. Εάν κάποιος από την μοναχική αδελφότητα παρατηρεί κάποιο παράπτωμα στον πνευματικό του πατέρα, είτε διαμάχες με πατρικές κληρονομιές, είτε λεμαργία για οποιοδήποτε φαγητό, είτε υπερηφάνεια, οργή και άλλα, ο πατέρας Κλεόπας του συνιστούσε να αναζητούν άλλο πνευματικό, χωρίς να δικάζουν τον πρώτο. Αυτές είναι μερικές από τις συμβουλές του πατρός Κλεόπα, τις οποίες έδινε στα πνευματικά του παιδιά και σε όλους τους μοναχούς της χώρας, οι οποίοι ερχόταν να ζητήσουν την συμβουλή του. Ο πατήρ Κλεόπας ήταν έμπειρος πνευματικός, τόσο για τους μοναχούς, όσο και για τους πιστούς χριστιανούς. Καταρχήν, προσπαθούσε να τους αφυπνίσει τον ζήλο και τον πόθο για τον Θεό. Μετά, αγωνιζόταν για την πνευματική πρόοδο της ψυχής και την ανακαίνιση της εν Χριστώ ζωής. Συνιστούσε στα πνευματικά του παιδιά να σέβονται γενικά τις επόμενες συμβουλές του. Τα παιδιά να ανατρέφονται από μικρά στον φόβο του Θεού, να τα διδάσκουν μικρές προσευχές που θα μπορούσαν να τις μαθαίνουν απ' έξω, να εξομολογούνται και να κοινωνούν συχνά, να μεταφέρονται από τους γονείς τους τακτικά στην Εκκλησία, να υπακούν τους γονείς τους, να κάνουν προσευχή και μετάνοιες για τον μπαμπά, την μαμά, για τα αδέλφια και τους συγγενείς τους, να διδάσκονται τα της θρησκείας στο σχολείο, να ακολουθούν τις νηστείες κατά δύναμη και να μην καπνίζουν. Οι νέοι
να έχουν ο καθένας τον πνευματικό του. Να εξομολογούνται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή όσες φορές έχουν την ανάγκη. Να δέχονται με ευλάβεια την Θεία Κοινωνία όταν θα αξιώνονται με την ευλογία του πνευματικού τους να κοινωνούν. Κατόπιν, να υπακούν και να σέβονται τους γονείς τους, εφόσον και αυτοί ζουν με τον φόβο και το θέλημα του Θεού. Να φυλάγονται από κάθε σκάνδαλο και τις βδελιρές αμαρτίες του σημερινού κόσμου. Να διαβάζουν τα ιερά βιβλία, στα οποία έχουν ιδιαίτερη προτίμηση. Να συμμετέχουν στις ακολουθίες, είτε επιθυμούν να σπουδάσουν θεολογία, είτε σκέπτονται να εισέλθουν στην μοναχική πολιτεία. Όσοι θα ακολουθήσουν τον έγαμο βίο, πρέπει να έχουν την ευλογία του πνευματικού τους για να μην μετανοήσουν αργότερα. Δηλαδή, θα πρέπει να συνδεθούν με κοπέλα με την οποία δεν θα υπάρχει μεταξύ τους κάποιος απαγορευμένος βαθμός συγγένειας. Ακόμη, δεν θα πρέπει να προχωρήσουν στο γάμο χωρίς τη συγκατάθεση και των γονέων τους. Κατόπιν, να σέβονται τις εντολές του Θεού που δόθηκαν για τους εγγάμους, δηλαδή να μην σκοτώνουν τα βρέφη με τις αυλώσεις, να υπακούν στους γονείς τους, να αγωνίζονται να ζουν με αρμονία στο σπίτι, να κάνουν όσο είναι δυνατόν ελεημοσύνη και να εφαρμόζουν με καθαρό λογισμό τις συμβουλές του πνευματικού τους. Οι έγγαμοι να κάνουν το σπίτι τους μία αληθινή μικρή εκκλησία. Δηλαδή, να γεννούν και να ανατρέφουν τα παιδιά τους με τον φόβο του Θεού. Να προσεύχονται πολύ, να κάνουν ελεημοσύνη στους φτωχούς, αναπήρους και αναξιοπαθούντες αδελφούς και να κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων κατά την εντολή του πνευματικού τους. Ακόμη, να μην δέχονται αιρετικούς και ύποπτους ανθρώπους στα σπίτια τους. Να ζουν με ειρήνη ανάμεταξύ τους, να φροντίζουν με ιδιαίτερη αγάπη τους γονείς και γέροντες της οικογένειάς τους και να υπακούν σε όλα τους πνευματικούς τους ποιμένες. Στην ερώτηση κάποιου προς τον πατέρα Κλεόπα αν γνωρίζει ανθρώπους με την καρδιακή προσευχή, εκείνος απάντησε «Γνώρισα μερικούς ερημίτες που ζούσαν στις τρόγλες των δασών γύρω από το μοναστήρι Σιχαστρία. Όμως, η καρδιακή προσευχή είναι ένα μυστικό έργο, το οποίο μόνο ο Θεός το γνωρίζει και αυτός που την έχει, που δύσκολα την λέγει στους άλλους. Μάλιστα, μερικές φορές ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ότι έχει την καρδιακή προσευχή. Υπάρχουν και λαϊκοί που έχουν αυτήν την πνευματική προσευχή, ώστε ξεπερνούν ακόμη και τους μοναχούς. Να σας πω ένα θαυμαστό γεγονός που είδα εδώ στην εκκλησία πριν από 10 χρόνια. Ευρισκόμουν στο Άγιο Βήμα. Είχα έλθει στην εκκλησία από τις 4 το πρωί και διάβαζα την Θεία Μετάληψη μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός. Μετά από λίγη ώρα μπήκε μέσα μια γυναίκα να προσευχηθεί, η οποία είχε έλθει από το βράδυ στο μοναστήρι και δεν τη γνώριζα. Προσκύνησε όλες τις εικόνες και έκανε παντού μετάνοιες. Δεν γνώριζε ότι κάποιος ήταν μέσα στην εκκλησία. Ήταν σκοτάδι και χειμώνας καιρός. Βλέποντάς την εγώ να προσεύχεται έτσι επίμονα, την κοίταζα από την ωραία πύλη. Και αυτή πήγε και γονάτισε στο μέσο της εκκλησίας με τα χέρια υψωμένα και έλεγε από την καρδιά της αυτά τα λόγια. «Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, Κύριε, μη με εγκαταλείπεις». Είδα ένα κίτρινο φως τριγύρω της και τρόμαξα. Κατόπιν η γυναίκα έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν σιωπηλά. Η φωτεινή ακτίνα που την περιέλουζε μεγάλωσε περισσότερο και μετά εξαφανίστηκε. Κατόπιν, αφού έσβησε το θείο εκείνο φως, η γυναίκα σηκώθηκε στα πόδια της και βγήκε έξω από την εκκλησία. Ήταν μια απλή γυναίκα από τα χωριά μας. Να λοιπόν ποιος έχει το δώρο της προσευχής. Να που και οι λαϊκοί ξεπερνούν τους μοναχούς. Εγώ έκανα προσκομιδή και από την μεγάλη μου συγκίνηση άρχισα να κλαίω. Ενώ τα χέρια μου που κρατούσα τα χαρτιά έτρεμαν. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πόσοι εκλεκτοί υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Για πολλά έτη ο πατέρας Κλεόπας χαιρόταν την σωματική του υγεία και ιδιαίτερα την πνευματική, διότι είχε ευλογηθεί από τον Θεό με ένα ανθεκτικό οργανισμό.
αλλά μετά τη συμπλήρωση των 70 ετών, ο γέροντας αισθανόταν κουρασμένος και εξασθενημένος. Τα χρόνια που πέρασε στα βουνά, καθώς και οι δοκιμασίες του κατά την περίοδο του αθεϊσμού, ταλαιπώρησαν πολύ την υγεία του. Στα χρόνια 1996 και 1997, ο πατέρας Κλεόπας αισθανόταν πάντοτε κουρασμένος. Παρόλα αυτά, ήταν πρόθυμος στην υποδοχή των χριστιανών και προσκυνητών από όλη την χώρα και από το εξωτερικό. Η μνήμη του και η φωνή του τον βοηθούσαν ακόμη θετικά. Μπορούσε να παρηγορεί τους πιστούς, τους ασθενείς, τους ηλικιωμένους και τα πνευματικά του παιδιά. Την ιερά προσευχή την έλεγε τακτικά, καθισμένος είτε στο σκαμνί, διότι δεν μπορούσε πλέον να στέκεται στα πόδια του. Οι ώρες προσευχής του ήταν οι εξής. Το πρωί προσευχόταν από τις 4 μέχρι και τις 8 και κατόπιν ξεκουραζόταν λιγάκι. Κατόπιν απασχολούνταν με την εξομολόγηση των μοναχών και των λαϊκών. Από τις 4 το απόγευμα άρχισε τον κανόνα των βραδινών προσευχών του, δηλαδή διάβαζε τον κανόνα της μετανοίας, 2-3 κανόνες της Θεοτόκου από το Θεοτοκάριο, την παράκληση της Παναγίας, το μικρό απόδειπνο και άλλα. Ο πατέρας Κλεόπας, μέχρι τις μέρες Παρασκευή και Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου, συνέχιζε να συμβουλεύει και να ευλογεί τους προσκυνητές, μοναχούς και λαϊκούς. Ήταν πράος το πρόσωπο, μιλούσε με γαλήνη και δεν έφευγε κανένας που να ήθελε να τον δει. Τους παρηγορούσε όλους και τους ενίσχυε πάντοτε με ειρηνικό τρόπο και αγάπη. Την Τρίτη, 2 Νοεμβρίου το βράδυ, σηκώθηκε αργά, παρουσιάζοντας σημεία υπερβολικής εξαντλήσεως. Στις 2:20 της Τετάρτης το πρωί, ο μαθητής του άκουσε τον γέροντα να αναπνέει αργά. Όταν τον πλησίασε, ανέπνευσε βαθιά και παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Χριστού. Αμέσως συγκεντρώθηκαν οι πατέρες μαζί με τον ηγούμενο και προετοίμασαν τα αναγκαία για την κηδεία του. Κατόπιν το άψυχο σώμα του πατρός Κλεόπα το κατέβασαν από το κελί αυτό υπό την κρούση των καμπάνων στην παλαιά εκκλησία της Μονής, όπου αγρύπνησαν όλοι οι ιερείς και μοναχοί και πολλοί χριστιανοί που ήλθαν από κάθε γωνιά της χώρας. Η είδηση αναχωρήσεως του πατρός Κλεόπα για την αιωνιότητα διαδόθηκε αστραπιαία σε ολόκληρη τη Ρουμανία και στο εξωτερικό. Κατά τις μέρες της κηδείας του μεγάλου Στάρετς, πατρός Κλεόπα, πήγαν χιλιάδες χριστιανοί για να παραμείνουν κοντά του, έστω και για λίγο, για τελευταία φορά. Ενώ στην εκκλησία, όπου είχε τοποθετηθεί το σώμα του, οι μοναχοί διάβαζαν ανελιπώς το ψαλτήριο. Έτσι έζησε και αγωνίστηκε και τελειώθηκε ο μεγάλος πνευματικός και διδάσκαλος των ρουμανικών μοναστηριών και όλων των πιστών της Ρουμανίας, ο πατήρ Κλεόπας Ηλίε, τον οποίον έκλαψαν όλοι οι πατέρες και οι χριστιανοί, οι οποίοι τον είχαν σαν μία άσβεστη λαμπάδα στη ζωή τους, ως πατέρα και πνευματικό και διδάσκαλο. Επί 3 ημέρες και 3 νύχτες, ολόκληρο το μοναστήρι και πλήθος χριστιανών προσευχόταν για την ανάπαυση της ψυχής του πνευματικού τους. Η κηδεία αποφασίστηκε να γίνει το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Θαύμα του Θεού ήταν εκείνη η ημέρα, διότι ήταν ηλιόλουστη, ζεστή και φωτεινή, πράγμα σπάνιο στο κλίμα της Ρουμανίας. Η Θεία Λειτουργία επετελέστηκε με μία συνοδεία Αγίων Αρχιερέων, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Μολδαβίας και Ιασίου Σεβασμιότατο Δανιήλ. Μετά τη Θεία Λειτουργία, στην Αυλή της Μονής, άρχισε η ακολουθία της κηδείας από τους ίδιους αρχιερείς. Στην κηδεία συμμετείχαν και πολλοί ηγούμενοι, ιερομόναχοι, ιερείς, περικυκλωμένοι από δεκάδες χιλιάδες χριστιανών. Ο προάβλιος χώρος της Μονής, η γύρω λόφη και ο δρόμος για το κημητήριο ήταν κατάμεστη από κόσμο. Μετά την κηδεία, οι περισσότεροι των αρχιερέων μίλησαν για τον μεταστάντα και πρώτος κατά την τάξη ο Μητροπολίτης Μολδαβίας. Οι άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον πνευματικό τους πατέρα με δάκρυα στα μάτια. Όλοι επιθυμούσαν, αν ήταν δυνατόν, να αγγίξουν για λίγο το χέρι τους πάνω στο φέρετρο του γέροντος.
Ο λαός δεν κρατήθηκε και άρχισε να ψάλει συνεχώς τον επινίκιον αναστάσιμο ύμνο «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Όλοι ζούσαν εκείνη τη στιγμή τον μεγάλο πόνο του χωρισμού του μεγαλύτερου και κορυφαίου εκπροσώπου του σύγχρονου Ορθοδόξου Μοναχισμού της Ρουμανίας. Αγαπητοί ακροατές, άλλη μια ραδιοφωνική εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε και με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων μας θα τα ξαναπούμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Σύγχρονοι ασκητές. Μια εκπομπή μαρτυρία του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που μας παρουσιάζει σύγχρονες μορφές πίστεως, σιωπής και ασκήσεως. Σύγχρονοι ασκητές. Ο βίος, οι διδαχές και η απλότητα των σύγχρονων ασκητών πατέρων στην σημερινή κοινωνία της βουής, των απαιτήσεων και των προβλημάτων. Επιμέλεια Απόστολος Καπουδάκης.